και κύριοι, καλησπέρα σας. Με συνοπτικές διαδικασίες απέπεμψε από την κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός τον Υφυπουργό Παιδείας Γιώργο Στήλιο για τη χυδαία επίθεσή του στη Λιάνα Κανέλη μέσα στη Βουλή με τη φράση «Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη, αλλά δεν πρόκειται να γίνω εγώ Κασιδιάρης». Μία φράση που παραπέμπει στην επίθεση του Χρυσαυγίτη βουλευτή με χαστούκι εναντίον της Λιάνας Κανέλη σε τηλεοπτικό στούντιο. Ο υπουργός, θέλει να με κάνει Κασιδιάρη, αλλά δεν θα γίνω Κασιδιάρης. Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη, αλλά δεν πρόκειται ο Στήλιος να γίνει Κασιδιάρης. Να το γνωρίζετε αυτό. Εγώ μίλησα για προγράμματα. Για ποιο λόγο. Σε αυτό έχετε... Κύριε Υπουργέ. Δεν σας ακολουθώ στην ένταση, στην κυρία υπερβολή, Κανέλη, στα μεγάλα λόγια. Δεν κυρία Κανέλη, να σας και σας εργάζομαι... Σας παρακαλώ. Κανέλη, εργάζομαι για, θα ντρέπουμε την, εγώ. Για την ελληνική νεολογία. Και εσείς, κύριε Υπουργέ, τι εκφράσεις είναι αυτές? Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τρίλεπτο, ένα διάλογο. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε συνέχεια, Πρόεδρε, δηλαδή αναφορές. Εσείς οφείλατε, όταν μου λέει ότι κόβομαι στις εκφράσεις... Την είδα. Ήθελε να αποχωρήσει, μπορούσε να αποχωρήσει. Δικαίωμά της. Κύριε Πρόεδρε, αμαρτύρομαι. Είχε διαφραστική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της βουλευτού του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλη ο Υφυπουργός Παιδείας Γιώργος Στήλιος και που παρέπεμπε στη λογική της Χρυσής Αυγής αλλά και στην επίθεση που δέχτηκε η βουλευτής του ΚΚΕ από τον Ηλία Κασιδιάρη στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, ήταν που οδήγησε στην αποπομπή του από την κυβέρνηση μετά από προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα ο ίδιος είχε προσπαθήσει να διασωθεί ζητώντας συγγνώμη, αλλά ήταν ήδη αργά. Οι εντάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λεκτικές υπερβολές. Προφανώς δεν ήθελα να θίξω την κυρία Κανέλη και τη ζητώ συγγνώμη. Ήταν λάθος η αναφορά στο όνομα του κυρίου Κασιδιάρη και στις συμπεριφορές του, τις οποίες καταδικάζω. Αρκεί μια συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Απειλήσατε επί της ουσίας την κυρία Κανέλη. Ήταν ένας ατυχής λεκτικός διαξηφισμός, τον οποίον δόθηκαν λάθος ερμηνείες. Υπέβαλα την παρέτησή μου, υποστηρίζω και στηρίζω την κυβέρνηση. Ευτυχώς, η κυβέρνηση αυτή τη φορά έπραξε το αυτονόητο. Η επίθεση Στήλιο εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτηση στην Ολομέλεια για επίκαιρη ερώτηση της Λιάνας Κανέλη για τον υποσιτισμό των παιδιών, με τη βουλευτή του ΚΚΕ να σχολιάζει τις απαντήσεις που έδινε ο Υφυπουργός Παιδείας και να λέει ότι της θυμίζει την Μαρία Αντουανέτα και το Παντεσπάνι. Μου ακουστήκατε σαν τη Μαρία Αντουανέτα, σαν το μύθο. Τα παιδιά πεινάνε, τους δώστε ένα φρούτο την ημέρα. Ένα Παντεσπάνι. Εκτός και αν δεν ξέρετε τι μπορεί να πει πείνα και λιποθυμία από την πείνα. Δώστε σε ένα παιδί ένα μανταρίνι, ένα πορτοκάλι, να μην έχει φάει ένα 24. Και θα σωθεί. Έχω τελειώσει το δημοτικό σχολείο σε χωριό. Στην Άρτα, σε ορεινό χωριό. Με τους συμμαθητές μου. Και δεν δέχομαι, κυρία Κανέλη, να μου κάνετε μάθημα εσείς. Που δεν έχετε μεγαλώσει εκεί που μεγάλωσα εγώ. Με ανακοινώσεις τους όλα τα κόμματα καταδίκασαν την επίθεση Στήλιου. Σε ανακοίνωσή της, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κάνει λόγο για πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά ήθη επίθεση. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος καταδικάζει την προκλητική συμπεριφορά του Υφυπουργού Παιδείας Γιώργου Στήλιου, ο οποίος κατέφυγε σε πρωτοφανή για τα αστικά κοινοβουλευτικά ήθη, κακοήθη φραστική επίθεση στη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όποιος τολμήσει να πει μια αυτονόητη αλήθεια για την αριστερά της Εκάλης, με τα πολλά λεφτά και το ύφος βαρύμαγκα, τον τρώει το μαύρο σκοτάδι. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Γιάννη Πρετεντέρη, καλησπέρα. Και φιλοξενούμε, κυρίες και κύριοι, εδώ τον κύριο Γιώργο Στήλιο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Στήλιο, ομολογουμένως άναυδη σας ακούσαμε σήμερα να λέτε στην κυρία Κανέλη: θέλετε Κασιδιάρη, δηλαδή κατά συνέπεια χαστούκι. Σας γεννήθηκε η επιθυμία να δείρετε την κυρία Κανέλη? Να πω και να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός. Ανήκω στη φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ζητήματα πολιτικής βίας είναι αυτονόητα ότι δεν με αγγίζουν και με βρίσκουν παντελώς αντίθετα. Αλλά δεν φάνηκε αυτό σήμερα. Θα ήθελα να δείτε συνολικά την απάντησή μου την που έδωσα. Την έχω δώσει. Να μην απομονωθεί μόνο μια φράση. Ναι, αλλά επαναλαμβάνετε και πολλές φορές, κύριε Στήλιο. Λέτε, θέλετε Κασιδιάρη, αλλά δεν θα γίνω εγώ Ηλίας Κασιδιάρης. Το λέτε επανειλημμένα. Και ξέρετε, αυτό παραπέμπει. Χρησιμοποιείτε δηλαδή ως όπλο τον Ηλία Κασιδιάρη για να απειλήσετε την κυρία Κανέλη.
και κατά συνέπεια κάποια φασιστική νοοτροπία. Σε καμία περίπτωση δεν με εκφράζουν συμπεριφορές και θέσεις όπως του κυρίου του Ηλία Κασιδιάρη που αναφέρεται. Και σε καμία περίπτωση η πολιτική μου διαδρομή, ο βίος μου ο προσωπικός δεν συνοδεύεται από τέτοιες πράξεις και τέτοιες ενέργειες. Διότι δεν είμαι μόνο σήμερα βουλευτής, είμαι χρόνια στην Νέα Δημοκρατία, από το Πανεπιστήμιο, στην ΟΝΕΔ και τα λοιπά. Εδώ δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, ούτε κάνουμε δίκη σκέτα. Όταν ελέγχεται σε μία βουλευτή του Κοινοβουλίου, χρειάζεσαι Κασιδιάρη, που την έχει δει προηγουμένως ο Κασιδιάρης, της λέτε ότι χρειάζεσαι ξύλο. Όχι, ένα αυτό. Δεύτερον, όταν παραπέμπεται στον Κασιδιάρη, δηλαδή διαβάστε, σε έναν. Παρακαλώ, διαβάστε, κύριε Πρόεδρε. Όλο, μπροστά μου το έχω. Μπροστά μου όλη την πρόταση από τα πρακτικά της Βουλής. Κύριε Πρόεδρε, είναι το πιο έγκυρο. Κύριε Πρόεδρε, τα πλεντάτε εδώ τα χώρα. Έγκυρα είναι τα πρακτικά τα έγκυρα. Πρόεδρε και κυρία Κανέλη, κύριε Πρόεδρε και κυρία Κανέλη, τις εξτάσεις δίνουμε στον ελληνικό λαό. Πολύ ωραία. Η κυρία Κανέλη θέλει να με κάνει Κασιδιάρη. Αλλά δεν θα γίνω Κασιδιάρης. Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη. Αλλά δεν πρόκειται ο στήλος να γίνει Κασιδιάρης. Δεν θα γίνω Κασιδιάρης, λέω. Ναι, να το γνωρίζετε αυτό. Παρακαλώ, λέει η κυρία Κανέλη. Επαναλαμβάνετε. Θέλετε να με κάνετε Κασιδιάρη. Δεν θα γίνω Κασιδιάρης όμως. Αυτό λέω. Το Κασιδιάρη τον έκανε κάποιος. Τον έκανε κάποιος, κύριε Στυλιό. Ο Κασιδιάρης είναι τράμπουκος από μόνος του. Κύριε Πρετεντέρη. Περιφέρεται και δέρνει. Γι' αυτό είναι φυλακή άλλωστε. Τον έχω σαν παράδειγμα. Εγώ λυπάμαι που ένας λεκτικός διαφυσμός έλαβε αυτή την αίσθηση. Αυτό λέγεται επίθεση. Και κύριε Πρετεντέρη, για να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, η κυρία Κανέλη είπε πολλά πράγματα πιο πριν. Πολλές αναφορές σε μένα προσωπικά. Δηλαδή, όταν χάνουμε την ψυχραιμία μας, πρέπει να υπερβαίνουμε τα εσκαμμένα. Καταρχήν, σας παρακαλώ, δείξτε ξανά το βίντεο. Θα δείτε ότι εγώ είμαι ψύχρεμος και ήρεμος. Εμείς το δείξαμε το βίντεο. Και ήρεμα το αντιμετωπίζω. Από τη στιγμή που το θέμα έλαβε τόσο μεγάλη διάσταση. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να μην υποβάλω την παρέτησή μου στην κυβέρνηση. Στηρίζω την κυβέρνηση, στηρίζω τον Πρωθυπουργό. Τα κόμματα, η κυβέρνηση αποτελείται από, και από το ΠΑΣΟΚ που έβγαλε μια ανακοίνωση. Μα κύριε Στυλιό, λυπάμαι επίσης για το εξής, μια τελευταία ό,τι κουβέντα. Ό,τι και να είχε πει η κυρία Κανέλη, τη θυμήσατε αυτό κουβέντα. Το περιστατικό λυπάμαι σαν να λυπάμαι δημόσιος διάλογος. Επικεντρώνεται σε αυτό το ζήτημα, ενώ τα μεγάλα ζητήματα και το μείζον ζήτημα είναι η μάχη που δίνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Η προσπάθεια να υπουλώσουμε τις ασφαλείες. Σταματήστε τώρα, κανείς δεν περίμενε καταρχάς να εξελιχθεί η συνεδρίαση σήμερα. Θα σας πω σε καμία περίπτωση. Γιατί άγγιξε ένα περιφερόμενο αίτημα που ακούμε στα καφενεία, στα χειρότερα καφενεία, που λέει θα έρθει η Χρυσή Αυγή να καθαρίσει. Και εσείς πάτε στην Κανέλη μέσα στη Βουλή και της λέτε πρέπει να είναι εδώ Κασιδιάρης να καθαρίσει για μας. Γι' αυτό ενόχλησε. Δεν είναι, δεν αγγίζει. Διαβάστε τις αναφορές για Ντοανέτα. Μα την ξαναδιάβασα. Κύριε Στυλιό, ό,τι και αν σας είπε. Δεν έχω σχέση με καμία Ντοανέτα, δεν μεγάλωσα με Παντεσπάνη. Μα δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Το γνωρίζουν, πρέπει να το πείτε όμως. Ναι, μα δεν έχω καμία αντίρρηση. Ας πω εγώ είστε Μαρία Ντοανέτα, προφανώς και δεν είστε. Όπως ό,τι και σας πω θεωρείτε ότι είναι σωστή αυτή η αντίδραση. Το είπε. Δεν είπε να σας δείρει όμως κανένας, ούτε παρέψει στο Κασιδιάρι, ούτε τίποτα. Σήμερα διακυβεύονται μεγάλα ζητήματα για τον τόπο τεράστια. Συνολικότερα. Τεράστια ζητήματα. Ωραία, λοιπόν. Άρα οφείλουμε όλοι μας να προστατεύσουμε τον πολιτικό διάλογο. Και εγώ με τη στάση μου, μετά το λάθος, την ελεκτική αναφορά στο συγκεκριμένο πρόσωπο, το διόρθωσα και συνεχίζω. Είναι απλό λάθος, το θέμα. Κύριε Στυλιό, είναι απλό λάθος. Να απειλείτε ότι θα χαστουκίσετε μία βουλευτή εγώ μέσα στο κοινοβούλιο. Είπα αυτό το πράγμα, κυρία. Απειλήσατε, σας είπατε θέλετε Κασιδιάρη. Όχι, είπα δεν θα γίνω Κασιδιάρη. Ναι, αλλά θέλετε είναι Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη. Το είπα ως αντιπαράδειγμα. Είναι αντιπαράδειγμα. Είπε πολλά και η κυρία Κανέλη. Μπορεί η Βουλή να επιβάλλει τα κοινοβουλευτικά ήθη και να επιβάλλουμε όλοι να καθορίσουμε έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος να είναι ήρεμος και σταθερός. Ναι, αλλά κύριε Στυλιό, όταν χάνουμε την ψυχραιμία, επιτρέπεται να υπερβαίνουμε τα εσκαμμένα και να λέμε άλλα πράγματα. Στα θέματα και στα ζητήματα. Μου είπατε ένας φιλελεύθερος πολιτικός. Είμαι. Μου είπατε ότι είστε ένας άνθρωπος. Μπορεί ένας άνθρωπος να κρίνεται. Δεν θα κρίνω κανέναν. Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Εγώ εξετάζω το συγκεκριμένο περιστατικό σήμερα. Με εσάς εδώ που είχα την καλοσύνη να έρθετε. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν ένα λάθος, κύριε Υπουργέ. Εξέφρασε φωναχτά μία αντίληψη που δυστυχώς τροφοδοτεί τη Χρυσή Αυγή. Τροφοδοτεί δηλαδή την Χρυσή Αυγή αντίληψη που λέει ότι δεν γουστάρουμε την Κανέλη να την πλακώσουμε στο ξύλο. Δεν γουστάρουμε τον Πρετεντέρη να την πλακώσουμε στο ξύλο. Δεν είμαι με τη δημοκρατία, για εσάς μιλάμε τώρα. Εμένα, εγώ προσωπικά καταδικάζω τη βία και είμαι αντίθετος σε συμπεριφορές βίας και εξαλωσύνης. Να το δεχτώ. Και το δηλώνω με το δικό μου το προσωπικό το λόγο. Άρα επικροτείτε την απόφαση του Πρωθυπουργού να σας αποπέμψει μετά από αυτό το περιστατικό. Έθεσα από την πρώτη στιγμή την παρέτησή μου στη διάθεση της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Ολωνών.
Θα παραιτηθείτε και από βουλευτή, το έχετε σκεφτεί αυτό? Σε καμία περίπτωση. Είπα στη δήλωσή μου που έγινε το μεσημέρι, διανέμηθηκε και έγινε και επίσημα στη Βουλή, ότι συνεχίζω να στηρίζω την κυβέρνηση και να μάχομαι για τα θέματα και τα ζητήματα της Άρτας και της Ηπείρου. Αν δείτε αύριο την κυρία Κανέλη μπροστά στη Βουλή, θα της πείτε? Θα της πω ότι με αδίκησε, διότι προετοιμάστηκε και μου έκανε μια πολύ προσωπική επίθεση. Κύριε Στήλιο, με πολλά πράγματα. Αυτό θα της πω. Θα της πω να βοηθήσουμε όλοι να εξομαλύνουμε τον πολιτικό διάλογο. Αυτό θα της πείτε, καταρχήν. Έκανα δήλωση που είπα ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να θίξω την κυρία Κανέλη. Δεν αρκεί μια συγγνώμη όμως γι' αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στήλιο. Είμαστε καλά.